μιλήσαμε μαζί, νομίζω, μερικές φορές και θα σας παρουσιάζω τους συνεργάτες που είναι δίπλα μου. Είπαμε είναι η κυρία Μαρία Χριστίνα Παπλαβά, γραμματέα στο Πανεπιστημιακό Συλλόγο. Είναι η γραμματέα του Συλλόγου μας Σωτηρία Λαζαρίδου. Και είναι και ο Ηλίας ο Ντούπλης, που είναι ιδρυτής της Αρολέσκης και θα είναι και ο συντονιστής της σημερινής συζήτησης. Να καταθέσετε τις απόψεις σας. Ο κύριος Ηλίας Ντούπλης θα συντονίσει την κατάσταση και μακάρι να ακουστούν πολλά σήμερα εδώ. Πρώτα θα μιλήσει όμως η κυρία Μαρία Χριστίνα Παπλαβά. Πρέπει να σας πω ότι μαθαίνω τη Θεσσαλία μέσα από τις ομοσπονδίες. Η εκλογή μου όμως από μάνα, πατέρα και σύζυγο είναι από εδώ. Είναι ιδιαίτερη λοιπόν η Σύλλογος Φίλης, η Ελληνική Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της Θεσσαλίας, μιας που ξεκίνησα από ένα μικρό σύλλογο. Σιγά σιγά οδηγήθηκα στα μεγαλύτερα. Να πω ότι όσο και από όλο που παίζουμε εμείς, οι σύλλογοι, γιατί για σκεφτείτε, πραγματικά θα είχαμε μαύρο σκοτάδι, σαν αυτό που θέλει να μας ρίξει η Τρόικα. Το πιο σημαντικό όμως είναι, μέσα από αυτή την ιστορική συνέχεια, να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας, επικοινωνίας και αλληλεγγύης που αναπτύσσονται ανάμεσά μας. Οι σύλλογοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι τα καλύτερα σχολεία δημοκρατίας και δημιουργίας. Γι' αυτό και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερη προσοχή από τους ηθήνοντες. Κάθε ευρώ που δίνεται σε έναν σύλλογο πρέπει να το βλέπουμε ως επένδυση. Ίσως η καλύτερη δυνατή επένδυση, γιατί τούτες τις ώρες, γιατί για φανταστείτε, αν δεν υποστηρίξεις τους εθελοντές πρώτης γραμμής, ποιον περιμένεις να σε βοηθήσει, τον εργολάβο. Επικροτώ την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που είχατε να πραγματοποιήσετε αυτήν τη συνάντηση γνωριμίας. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να καταφέρετε, φεύγοντας από τούτη τη σημερινή συνάντηση, να καταγράψετε ιδέες, απόψεις, προτάσεις για θέματα που θα σας ωφελήσουν. Να... Ενώστε λοιπόν τις δυνάμεις σας, γιατί η κρίση σε καμία περίπτωση δεν γεννά, όπως μας λένε, κάποιες ευκαιρίες. Γεννάει όμως συνεργασίες. Οι συνεργασίες είναι αυτές που θα φέρουν τις ευκαιρίες. Ήδη, σαν Παγκόσμια Συνομοσπονδία, έχουμε παρακολουθήσει από το καλοκαίρι τις όμορφες δράσεις που έχετε πραγματοποιήσει εδώ στην πύλη και την καλή σας βέβαια διάθεση και φιλοξενία σας. Μα από την ευρύτερη περιοχή είναι ένας ευλογημένος τόπος, όπως είπε και η Γιώτη πάνω. Και εξ ονόματος, μόνο το όνομά της γεφυρώνει. Η πρόθεσή μας λοιπόν είναι να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τη Δημοτική Αρχή όσο και με όλους εσάς που σας τον αθλητισμό, βέβαια και τον πολιτισμό, έχουν περάσει από όλα τα σωματεία της κύριας. Θα μου επιτρέψω να καθίσω κιόλας. Και βεβαίως θέλω να εκφράσω με απλά λόγια και τις ανησυχίες μου βέβαια, αλλά και τις προτάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε να φανεί ένα φως στον ορίζοντα. Είναι αλήθεια ότι μέσα σε αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση που τέθηκε η χώρα μας, η οποία βέβαια δεν είναι μόνο μία οικονομική κατάσταση, αλλά είναι και μία τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε και επιπτώσεις πάνω στα ήθη και τις αξίες της ανθρώπινας. Έχουμε να κάνουμε με αυτό που λέμε την κοινωνική απομόνωση. Οι άνθρωποι